Συνεχίζουμε λοιπόν το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και στη θέση που βρίσκομαι είμαι και λίγο μειονεκτικά θα έλεγα, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά για μας και πολύ μεγάλη τιμή για τόσο πολύ μεγάλες αθλήτριες να είναι κοντά μας, γιατί όπως είπα και στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι είναι πρότυπα για τα παιδιά και μόνο έργο επιτελούν. Με προπονητή τον παροτοκαπνισμένο Κούλι Ιωσιφίδη, στο βάθρο ανέβηκαν η Γεωργία Λινάκη, Δήμητρα Σιλιάνου, Ευτυχία Καραγιάννη, Αγγελική Καραπατάκη, Γεωργία Λάρα, Βούλα Κοζομπόλη, Κική Λιώση, Άντι Μελιδόνη, Ανθούλα Μιλονάκη, Τόνια Μωραΐτη, Εύη Μωραϊτίδου, Κατερίνα Οικονομοπούλου και Αντιγόνη Ρουμπέση. Θα ήθελα λοιπόν να μας πεις, Βούλα, καταρχήν να σου δώσουμε συγχαρητήρια για το βραβείο που πήρες. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Το βραβείο αυτό που πήρα έγινε πριν από 2 εβδομάδες, 10 μέρες περίπου στη Λοζάνη, την καρδιά του αθλητισμού, στη ΔΟΕ δηλαδή, τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Είχα κάνει τα χαρτιά μου μετά από προτροπή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής που με είχε θέσει την υποψηφιότητά μου για να πάρω αυτό το βραβείο, γιατί πρέπει κάποιος να σε προτείνει για αυτό το βραβείο. Και μετά από 7-8 μήνες που το είχα σχεδόν ξεχάσει, με πήρανε τηλέφωνο, με πήρε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο κ. Καπράλος, και μου είπε: Πού είσαι, σε ψάχνω, και έρθεσε στο Πανευρωπαϊκό Βραβείο Γυναίκα και Αθλητισμός για το 2015. Είναι πραγματικά, μετά από όλα τα μετάλλια που έχω κατακτήσει στην αθλητική μου καριέρα, το μεγαλύτερο. Είναι, εντάξει, το μεγαλύτερο είναι τα μετάλλια του Ολυμπιακού. Καταλαβαίνεις το μεγαλύτερο. Αλλά ναι, στη φάση που βρίσκομαι τώρα, yes, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη διάκριση, όχι μόνο για μένα, αλλά και για την Ελλάδα. Θεωρώ είναι πανευρωπαϊκή η διάκριση και αποφέρει επίσης το ποσό των 30.000 δολαρίων, το οποίο μου το παρέχει η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή για να κάνω κάποια προγράμματα σχετικά με την προώθηση των γυναικών στον αθλητισμό. Σε όλα τα επίπεδα όμως, όχι μόνο στο να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, ακόμα και για να μπορέσουν οι γυναίκες να καταλάβουν διοικητικές θέσεις, υψηλές θέσεις που υστερούμε σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και έτσι είμαι τώρα στην διαδικασία, μαζί εδώ με τη Βούλα και άλλους συνεργάτες και Ολυμπιονίκες αλλά και από άλλους χώρους, να φτιάξουμε αυτά τα προγράμματα, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, εν καιρό, που θα τα έχουμε ετοιμάσει. Επειδή δεν θέλω να λέω συνέχεια τα ίδια πράγματα, αλλά θα πρέπει να το πω και στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, να ξέρετε ότι η εκπομπή μας είναι ανοιχτή πάντα και όποτε θέλετε θα είστε πρόσδεκτες. Και όχι μόνο βεβαίως, γιατί θα περάσουμε τώρα και στο δεύτερο κομμάτι με τη Βούλα, με το Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών, που κατελήφθη από γυναίκες πλέον. Παγκόσμια πρωτοτυπία, εγώ το έγραψα στην αίτησή μου. Και θα πρέπει να πούμε ότι και μέσα από αυτό το κομμάτι τι έργο επιτελείται, διότι σίγουρα έχει περάσει σε άλλα χέρια και θα δούμε και άλλα πράγματα, να υποθέσω. Δεν κατελήφθη τελείως από γυναίκες. Έχουμε μία ποσόστοση από άντρες. Στα 9 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουμε και 2 άντρες. Πολύ καλά. θα μας πεις το έργο αυτής της Επιτροπής. Ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών είναι αρρωγός με τις δράσεις και τη συμπαράστασή του σε όλες τις ενέργειες που σχετίζονται με την υγεία, την παιδεία, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Είναι οι άξονες αυτοί, θεωρούμε οι στυλοβάτες της κοινωνίας μας και έχουμε αποφασίσει όποια ενέργεια είναι στη σωστή κατεύθυνση σχετικά με αυτούς τους άξονες να έχει τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Θα ήθελα, Βούλα, να μου πεις τι προγράμματα κάνετε όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι. Ναι, έχουμε δράσεις σε όλους τους άξονες, και στην υγεία και στην παιδεία και στον αθλητισμό φυσικά και στον πολιτισμό. Στον αθλητισμό έχουμε τη γεντρική μας δράση, είναι η δράση που ονομάζεται αθλητικός προσανατολισμός. Τι κάνουμε εκεί? Προσπαθούμε να δείξουμε τα μυστικά των αθλημάτων μας στα παιδιά των ηλικιών αυτών. Πηγαίνουμε σε σχολεία όπου καλούμεθα
και ο καθένας από εμάς φέρνει τον εξοπλισμό του αθλήματός του εφόσον αυτό είναι εφικτό από το σχολείο. Αν είναι φυσικά το αθλημά του υγρού στοιχείου, δεν μπορούμε να φέρουμε την πισίνα και το παρουσιάζουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Όταν δεν μπορούμε να το φέρουμε, φέρνουμε μία παρουσίαση με PowerPoint και εξηγούμε όσο καλύτερα μπορούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες που έχει το κάθε άθλημα. Αν μπορούμε, ας πούμε, να φέρουμε την παλέστρα στο σχολείο, θα το κάνουμε και αυτό και τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν όλα το άθλημα της πάλης, στη δική μου την περίπτωση, και θα τους το δείξω εγώ. Πώς τα βλέπεις τα παιδιά, θέλουν, τους αρέσει? Τίποτα άλλο δεν θέλουν. Τίποτα άλλο δεν θέλουν. Σε αυτό πήγα να πω, ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τα παιδιά. Τα παιδιά ενθουσιάζονται πραγματικά. Και αυτό είναι και για μας πολύ καλό, ότι βλέπουμε ότι οι προσπάθειές μας έχουν έτσι ανταπόκριση. Και το βασικό, ότι περνάμε στα παιδιά τα μηνύματα. Και πιστεύω ότι αυτή είναι και ανταμοιβή σας. Ακριβώς. Είναι ανταμοιβή σας. Μα και γι' αυτό το κάνουμε. Όλα αυτά να πούμε ότι γίνονται σε εθελοντική πανταβάση. Αυτό να το τονίσουμε, ό,τι κάνουμε. Επίσης, να προσθέσουμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε εντάξει και τη συμμετοχή μας σε αθλητικά και δρομικά δρόμενα, που γίνεται ένας χαμός και καλώς γίνεται στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια και με την κρίση, γιατί ο κόσμος θέλει να εκτονώνεται και έτσι το έχει ρίξει στον αθλητισμό και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Έτσι συμμετέχουμε και εμείς σε όλα τα μεγάλα αθλητικά δρόμενα, με αρχή τον μαραθώνιο βέβαια που γίνεται, που συμμετείχαμε και φέτος, και προσπαθούμε έτσι να δώσουμε και εμείς μια όθηση και να περάσουμε και εκεί τα μηνύματα, και πόσο μάλλον και για τη διαβίου άθληση, δεν είναι μόνο για τα παιδιά, για τα μικρά παιδιά. Πρέπει να πούμε ότι πρέπει να αθλούμαστε σε όλες τις ηλικίες. Αυτό είναι βασικό. Και η αλήθεια είναι, έτσι όπως το ακούω τώρα εγώ το ακούω περισσότερο ως λειτουργήμα. Είναι η δράση μας στον τομέα της υγείας. Αυτό σημαίνει. Έτσι ακούγεται λειτουργήμα, δηλαδή, και τα παιδιά που έρχονται όλα κοντά σας και αθλήματα που τους δείχνετε και που τα παροτρύνετε, είτε και στα σχολεία που είπατε, φεύγει από το κομμάτι το να δείξω, να μάθω, αλλά τους παίρνετε κοντά σας, όλα τα παιδάκια. Ακριβώς, και υπάρχουν, και να τονίσουμε ότι υπάρχουν κάποια αθλήματα π.χ. που δεν είναι πολύ ευρέως γνωστά, π.χ. η ξιφασκία, π.χ. το τζούντο, κάποια άλλα αθλήματα, τα οποία τα παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα να τα δουν, μπορεί να μην έχει και καν κοντά τους και το να θέλανε να πάνε. Πολλά αθλήματα. Οπότε έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν κάποια αθλήματα τα οποία μπορεί να μην τα έχουν δει ούτε στη τηλεόραση πολλές φορές. Και αν τους αρέσει βέβαια να ασχοληθούν με αυτά. Την κλίση τους. Έτσι. Τα άλλα όλα μπορούμε να τα πάμε στο σχολείο. Με την πισίνα τι θα γίνει? Πώς θα την πάμε την πισίνα, δηλαδή? Θα πάμε τα παιδιά στην πισίνα. Πάμε τα παιδιά στην πισίνα και είπαμε και τους προτζέκτορες που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε σχολείο και έτσι μπορούμε να δείξουμε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ νόμιζα τώρα θα μου έλεγε να την βουτήξουμε 5-10, θα φέρουμε και την Ανούλα της Τρούμπου και να πάρουμε μέσα όλη και την Άρση Βαρών, να την βουτήξουμε την πισίνα, να την πάμε στο σχολείο. Είναι πολύ βαριά η πισίνα. Να το κάνουμε μια φορά και να φέρουμε και την κάμερα. Εγώ λέω να το τραβήξουμε κιόλα για να δούμε πώς θα δείξει. Πιστεύω θα είναι πολύ ωραίο. Έχουμε βούλα και κάτι άλλο στον τομέα της υγείας που θα πρέπει να αναφέρουμε, που να αξιοσημείωτο? Ναι, κορυφαία μας δράση θεωρώ ότι είναι πλην από τη διαρκή δράση αυτή με την όθηση των ατόμων στην διαβίου άθληση. Θεωρώ μεγάλη δράση την συμβολή μας στη δημιουργία της Τράπεζας Μυελού των Οστών, πυγμάτων Μυελού των Οστών. Συμμετέχουμε στην προσπάθεια του Συλλόγου Ελπίδα. Να δημιουργηθεί η Τράπεζα Μυελού των Οστών. Έχουμε όλοι γίνει εθελοντές δότες, είμαστε πρεσβευτές αυτής της δράσης, η οποία πάει πάρα πολύ καλά. Ευελπιστούμε να πάει και καλύτερα στο μέλλον. Και εδώ μπορούμε να πούμε ότι και on camera, ότι όποιος είναι από 18 μέχρι 45 ετών, γιατί μόνο σε αυτές τις ηλικίες μπορεί να γίνει εθελοντής δότης, μπορεί πολύ εύκολα, δίνοντας μόνο σάλιο, να γίνει εθελοντής δότης Μυελού των Οστών και μπορεί να σώσει μια ζωή. Θα κάνουμε ένα ταξίδι μέχρι την Ιταλία, μια που πιάσαμε τώρα τη Δύση. Ναι, είναι η δεύτερη αγαπημένη μου χώρα μετά την Ελλάδα. Να πάμε λίγο στους βετεράνους, να πάμε στους μάστερς. Να πω ότι αυτή η σύνδεσή μου έτσι με την Ιταλία ξεκίνησε όταν με πρωτοκαλέσανε να παίξω στην Ιταλία σαν ξένη παίχτρια. Ήμουν η πρώτη Ελληνίδα παίχτρια που έπαιξα στο εξωτερικό. Εκεί είχα μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Κατάφερα, έμαθα και τη γλώσσα πάρα πολύ εύκολα και απέκτησα πολύ δυνατές και καλές φιλίες. Έτσι, πριν από 3 χρόνια, με κάλεσε ένας προπονητής από Ιταλική ομάδα, στη Ρώμη συγκεκριμένα, και μου είπε αν θα με ενδιαφέρει, επειδή μιλάγα για τη γλώσσα και ήξερε τι παίχτρια, ας πούμε. Που διευκολύνει πολύ έτσι, αυτό. Έτσι, ακριβώς. Αν θα ήθελα να συμμετέχω σε μια ομάδα που παίζει στα πρωταθλήματα βετεράνων. Μου φάνηκε πάρα πολύ καλή ιδέα. Μόλις είχα τελειώσει την δεύτερη μου ηλικία, είχα κάνει το δεύτερο μου παιδί και έτσι αποφάσισα να συμμετέχω. Και από τότε συμμετέχω ανελιπώς. Πήγαμε στο Μόντρεαλ πέρσι, πήραμε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία μας και πρόπερσι μάλλον, και πέρσι είμαστε στο Καζάν,
που έγινε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και μετά έγινε το Βετεράνο. Και πήραμε και εκεί πάλι το χρυσό μετάλλιο. Εδώ θέλω να τονίσω την σημασία της διαβίου άθλησης, γιατί και αυτό είναι που θέλουμε, εκτός ότι εμένα μου αρέσει και πρέπει να αθλούμε και πρέπει κιόλας να αθλούμαστε οι πρωταθλητές και όσοι έχουμε κάνει έτσι πολύ αθλητισμό για όλη μας τη ζωή, σε μικρότερη βέβαια κλίμακα. Να τονίσω τη σημασία της διαβίου άθλησης και να πω ότι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα δεν θα μου πέρναγε ποτέ από το μυαλό ότι μπορεί να υπάρχουν αθλητές που κολυμπάνε 90 χρονών. Υπάρχει κατηγορία 90+. Στο κολύμπι, ας πούμε, στο πόλο. Στο πόλο υπήρχαν ομάδες 70+, 75+. Εάν είχες έρθει στα Ρέστια, στα οποία ήμουνα εκεί, γιατί κολύμπεις εκεί η Αναστασία και ήταν γειτόνια η Μαχαίρα. Και... Οι παλιές έτσι αθλήτες. Και η Κουβέλη, η οποία Κουβέλη τα σάρωσε στο καζάν, ένα χρυσό και δύο... Είχαμε πολλές επιτυχίες ελληνικές. Δύο χρυσά και δύο αργυρά τουλάχιστον πήρε η Βίκη. Και ήμουν εκεί και παρακολούθησα. Ήταν ένας κύριος, παλιός αθλητής βουλιαγμένης, ο οποίος ήξερε μέχρι και τον πεθερό μου, ήταν 80 τόσο χρονών και κολύμπησε, και πιστέψτε με, πονέσανε τα χέρια μας να τον χειροκροτούμε μέχρι να τερματίσει και τερμάτισε κιόλα. Πολύ μεγάλο σε ηλικία, 80 πόσο, δεν ξέρω πόσο ήταν. Είναι συγκλονιστικό, αλλά πραγματικά το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε είναι ότι ο αθλητισμός είναι για όλες τις ηλικίες. Βέβαια. Βεβαίως δεν μπορούμε να κάνουμε και με την ένταση που κάνουμε όταν είμαστε σε μικρότερη ηλικία, ό,τι μας επιτρέπουν και οι γιατροί μετά από κάποια ηλικία, αλλά επιτρέπεται και το περπάτημα. Εξάλλου να βγούμε έξω να περπατήσουμε είναι άθληση. Βεβαίως. Και μπορούμε να το κάνουμε μέχρι τα βαθιά γεράματα. Βεβαίως. Από προπόνηση πώς πάμε. Προπονούμε κανέναν, προπονείσαι εσύ. Εγώ δεν προπονούμε πια. Από το 2012 έχω σταματήσει την ενεργό δραστηριότητα. Προπονούμε ως βοηθός αθλητή. Πηγαίνω στην προπόνηση γιατί στην πάλη. Γιατί έχεις να δώσεις πολλά. Στην πάλη είναι λίγο σαν το σκάκι. Άμα δεν έχεις αντίπαλο που να μπορεί να σε βοηθήσει να ανεβείς, δεν θα ανεβείς ποτέ. Επομένως, οφείλουμε να πηγαίνουμε στην προπόνηση να βοηθήσουμε και τα παιδιά που έρχονται να βρουν και αυτοί μια θέση. Να πούμε στα διεθνή σαλόνια, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Ο ένας με τον άλλον φτιάχνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή για την εκπομπή μας. Να ξέρετε, όπως είπα πάλι, ό,τι νεότερο υπάρχει και όποια όμορφη δράση έχετε και από το Σύλλογο Ολυμπιονικών και οποιαδήποτε άλλη δράση σας, η εκπομπή θα ξέρετε ότι είναι δίπλα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να είστε καλά και πάντα επιτυχίες να έχετε. Και να χαίρεστε και την οικογένεια και τα παιδιά. Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Να ευχαριστήσω με τη σειρά μου και να τονίσω ότι κατά την άποψή μου η θερμότητα με την οποία αντιμετωπίζεις το αντικείμενο με το οποίο ασχολείσαι θεωρώ ότι οφείλεται στο ότι προέρχεσαι από το χώρο του ερασιτεχνικού αθλητισμού και είμαι έτσι πολύ χαρούμενη που βλέπω μια εκπομπή να την παρουσιάζει άνθρωπος του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Που δεν είμαστε στημένοι, που δεν κάνουμε τα στερεότυπα. Όχι μόνο. Που και μιλήσαμε τόσα παλιοί καλοί φίλοι. Που μπορεί να προσεγγίσει το θέμα του με γνώση αλλά και με αγάπη. Εμείς είμαστε και κοντινά αθλήματα. Τώρα πάλι χειροπάλι είμαστε και λίγο ψιλοσυγγενείς. Είμαστε ψιλοσυγγενείς. Είμαστε αθλήματα της αναμέτρησης. Όπως έλεγε ο αείμνηστος ο κύριος Μπαζίνας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.